φλόρι για να καταρρύψει κάθε ρεκόρ σε ό,τι αφορά τον τουρισμό έχει βάλει η Κρήτη. Απομένει να εδραιώσουμε το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη σε ένα βαθμό για να μιλήσουμε για μια χρονιά ρεκόρ ή για μια χρονιά ορόσημο. Οι πληρότητες στα κάθε είδους καταλύματα ξεπερνούν το 90% κάνοντας τους φορείς του κλάδου να χαμογελούν, αφού φαίνεται πως το νησί άφησε πίσω του τα δύο πανδημικά έτη. Υπήρχαν φωνές που έλεγαν το 24 και το 25 θα έρθει η κανονικότητα, να την η κανονικότητα, αλλά ενδεχομένως να αποδειχθούν μετάθεση των προφήτες αυτοί, με την έννοια ότι δεν είναι οι γραμμικές χρονιές που είχαμε από το 13 μέχρι το 19, είναι χρονιές έντονης ρευστότητας, κυρίως λόγω γεωπολιτικών συνθήκων, ενέργειας και πρώτων υλών, αλλά σε κάθε περίπτωση η Κρήτη απέδειξε ότι σαν προορισμός επανέκαμψε νωρίτερα από όλους τους άλλους. Η ίδια εικόνα και στον κλάδο των ενοικιαζόμενων οχημάτων, παρόλο που ουσιαστικά οι όροι της εξίσωσης επιτυχίας εδώ έχουν διαφοροποιηθεί. Το θέμα είναι ότι έχει περιοριστεί οι μέρες ενοικίασης των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Είναι λιγότερες οι μέρες ενοικίασης από ό,τι γινόταν παλαιότερα. Πολλή ζήτηση σε μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Και κοιτάζουν να έχουν και ελεύθερα χιλιόμετρα για να μην πληρώσουν, ας πούμε, κάτι παραπάνω όταν επιστρέψουν, λόγω του ότι το νησί είναι μεγάλο και κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κυρίως εξαιτίας της Μυκόνου και της Σαντορίνης, και η περιφέρεια Κρήτης γεμίζουν τα ταμεία του ελληνικού κράτους, αφού από κοινού συγκεντρώνουν πάνω από 50% των τουριστικών εσόδων, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται σε μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με την ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού για το 2021. Έτσι είναι, δηλαδή εγώ κάνω πλάκα με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μαργαρίτη όταν έρθει η ώρα και του λέω, εντάξει ρε παιδί μου, συνενωθήκατε 64 νησιά τουριστικά για να καταφέρετε να ξεπεράσετε σε ακτογραμμή και τζίρο την Κρήτη. Τα καταφέρατε, του λέω, αλλά να είστε aware, να είστε σε επαγρύπνηση, γιατί ξέρετε, λίγο ένα τσαφ θα κάνουμε και θα βάλουμε την ενδοχώρα μέσα στο κόλπο και θα σας ξεπεράσουμε. Σύμφωνα με τη μελέτη, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συγκέντρωσε το 30,2% των εσόδων από τον τουρισμό, η Κρήτη το 23,2%, η Αττική το 14,2%, ενώ τα νησιά του Ιωνίου το 12,6%. Είναι τρομερό αυτό, αν σκεφτείτε ότι ένα στα 4 ευρώ που έρχονται στην Ελλάδα από τον τουρισμό προέρχεται και πάει στην Κρήτη. Είναι τρομερό. Ενώ αν δείτε, ας πούμε, τα ίδια στοιχεία και δείτε τι γίνεται με την Πελοπόννησο, που είναι ένα μυθικό μέρος, και δείτε τι κάνει η Κρήτη εύκολα, χωρίς να έχει κάνει αυτό που θέλουμε στην ενδοχώρα, στον ορεινό όγκο, στις περιοχές UNESCO, οι οποίες θέλουμε να αναπτυχθούν την επόμενη δεκαετία. Λέγαμε ότι γνώστοι τουρίστες εξαντλούν και την τελευταία σταγόνα. Ναι, έρχονται, ας πούμε, με, πώς να σας το πω, δηλαδή με τον αέρα της Βενζίνης. Πολλές φορές, εντάξει, είναι πολλές φορές έχουν μείνει στην Εθνική Οδό από Βενζίνη. Μας παίρνουν τηλέφωνο, είτε η αστυνομία, το περιπολικό του ΒΟΑΚ, πάντως τους βάζουν κόνους και μας λένε ελάχιστε γρήγορα, διότι είναι σε επικίνδυνο σημείο και πρέπει να τους φέρετε βενζίνη για να φύγουν. Την ίδια ώρα πάντως η συζήτηση γύρω από το μέλλον του τουρισμού στο νησί έχει φουντώσει. Οι πεπερασμένοι φυσικοί πόροι της Κρήτης αλλά και τα πεπαλαιωμένα συστήματα που ήδη λειτουργούν στο κόκκινο φέρνουν προβληματισμό. Όλα τα συστήματα του νησιού αυτή τη στιγμή είναι πιεσμένα, από τα αποχετευτικά μέχρι τα ενεργειακά. Όλη η Κρήτη αυτή τη στιγμή πιέζεται απίστευτα. Δεν υπάρχει πάρκινγκ, ανυπόφορες τα εσωτερικά των πόλεων, ειδικά των brand labels, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κυκλοφορία στο ΒΟΑΚ, αποχετευτικά συστήματα που δυσκολεύονται, παραλίες οι οποίες σφίζουν, φαινόμενο υπερτουρισμού που είναι δυσάρεστο σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να βρούμε τη μέση λύση. Η Κρήτη έχει πολύ μεγάλη φέρουσα ικανότητα και αυτή πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να υπερκουράσουμε συγκεκριμένα μέρη. Ας τα αφήσουμε να είναι και αυτά ποθητά και ας γεμίσουμε άλλα που θα δώσουν ξεχωριστή εμπειρία στον επισκέπτη.